Για να δω να αρχίσω. Κόκκινα είναι. Γιατί? Κι εγώ που νόμιζα ότι είναι μαύρα. Μαύρα είναι. Μπας και δεν κοιμήθηκες απόψε. Όχι, δεν να μην κοιμήθηκα και τι θα έκανα. Ξέρω κι εγώ. Δεν θέλω να έχεις έρνοιες. Οι έρνοιες είναι για μας τους γονιούς. Ό,τι είναι να γίνει από μας θα γίνει. Εμείς θα το περάσουμε. Σπουδαία. Ύστερα από πώς ακούω είναι να μην έχω έρνοιες. Εσάν τι να πεις. Άλλος παντρεύεται, άλλοι κανονίζουν. Και ποιος θες να κανονίσει. Είναι πολύ νωρίς για μένα. Μα λίγες είναι πίσω με την ηλικία σου, έχουν δύο παιδιά. Ωχ, καλά, καλά, τα ξαναλέμε. Πώς θα βγει πέρα η μέρα με γκρίνια από τα χαράματα. Ποια γκρίνια. Θεέ μου, σχόραμε. Κουβέντα κάνουμε. Αχ. Έτσι είμαστε όλες. Ο γάμος ερχόταν και εμείς δεν τον θέλαμε. Άσχημα πέρασα εγώ με τον παππού σου. Καλημέρα, Μαθαίο. Σιγά μου, αλλά θα σπάσεις την πόρτα. Καλώς θα δεχτήκατε τα Αρχοντόπουλο. Ξέρεις, αυτό το μάρμαρο εδώ θέλει βοήθημα από κάτω, γιατί μπορεί να πέσει και να χτυπήσει κανένα. Και μένα τι με νοιάζει, αφέντης είμαι εγώ. Πες το στον κύριο Ριχάρδο. Δύο ώρες δουλειά είναι για μένα αυτό το πράγμα. Εκλογές έρχονται, κόσμος θα περάσει, μπορεί να πέσει και να χτυπήσει κανένα. Άμα θες, πες το εσύ. Άμα τον έβλεπα θα του το έλεγα. Μεγαλεία είναι, άστα να πέσουν. Και πρέπει να πέσουν στο κεφάλι μας δηλαδή. Μεγαλεία ήσανε. Τώρα το προσέχω καλά, δεν μου λες αστέρια είναι αυτά εκεί πάνω. Ναι, τρία χρυσά. Του πατέρα του, του Παύλου είναι. Ναι, και... Πες το λοιπόν. Το ξέρεις πως σε λένε σκουντούβλι. Δεν με παρατάς, λέω εγώ. Σε πείραξα εγώ μόρα ποτέ. Κι εγώ σε πείραξα. Για δουλειά μου βγήκα. Κι είναι δουλειά σου, μωρέ, να ασχολείσαι με τα αστέρια του το καδέλου. Βέβαια είναι δουλειά μου. Μπορεί να τα φτιάξω. Το έχεις τόσο σίγουρο. Όχι, αλλά μπορεί. Τι ξέρεις. Συντοπίτες είμαστε. 100 φορές έχω κουβάλει σύνερο. Άσε που σου έδωσα το άλογο εκεί στην ελιά που ήταν μόνο στο λιοστάσι. Καλά, 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 κράτα τώρα. Λοιπόν, λέγε. Όσο ζούσε ο πατέρας του, ναι. Ο Παύλος, θα το θυμάσαι, τρομερός άνθρωπος. Ήταν σε γαλανό ουρανό, από κάτω είχε καφέ βράχους και δίπλα ένα περιστέρι. Εντάξει. Κάτι είδα εκεί πέρα. Το είχαν φέρει από την Ιταλία τότε που ήρθανε στο νησί. Εντάξει. Μεγαλεία δηλαδή, ε. Παλιά μεγαλεία. Όταν πέθανε ο γέρος, χάθηκε ο πλούτος. Και χωρίς πλούτο, τι να τα κάνεις, τ' άστρα. Και όλοι όσοι είχαν τότε από τους Βένετους περωθήκανε με την πατρίδα, ε! Μπορεί μου φαίνεται ότι έχει σκέφη. Σχολεία έχει σήμερα. Βγήκα για μεροκάματο, σου λέω. Και εμένα τι με νοιάζει, μωρέ. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα, πες μου, θα το φτιάξουμε. Άμα θες, πήγαινε μέσα στον αφέντη να τα πεις. Τώρα δεν βλέπεις, έχω δουλειά, μη με λιβανίζεις. Θα πέσει σε κανένα κεφάλι. Ας το να πέσει. Θα πέσει στο δικό σου το κεφάλι. Ας το να πέσει, μωρέ. Τέτοιο που είναι, τι το θέλω. Τι σκουντούφλης Χριστιανός, βρε παιδάκι μου. Όχι, μωρέ. Σκουντούφλης. Πού θες να το πάρεις. Κάτω, κάτω, προχώρα. Σιγά. Να το ξέρεις, τώρα που παντρεύεσαι πρέπει να έχεις ψηλά το κεφάλι σου, Κέλλη. Όταν ήρθαν οι παππούδες από τη Βενετία, ήτανε κόμητες. Και το οικόσιμο κάτω έλαμπε, γαλάζιο, με το άσπρο περιστέρι αριστερά του. Κι εγώ στην Αλεξάνδρεια ζούσα σε παλάτι. Πώς ξεπέσαμε τώρα έτσι. Σου, ο πατέρας σου είναι μέσα. Δεν θέλει να ακούει τέτοια λόγια. Μόνο εμείς ξεπέσαμε. Όλοι όσοι ήρθαν από την Βενετία, σιγά σιγά εξέπεσαν. Κρατάμε όμως το κεφάλι μας ψηλά. Είδες με τους γαμπρούς πόσο τους διαλέξαμε, ώσπου να βρούμε το δικό σου, ε! Τώρα έχει σειρά ο Τόνης. Και με αυτό τα ίδια θα κάνουμε. Μόνο που ο πατέρας σου δεν θέλει να ακούσει κουβέντα για τον Τόνη. Όταν ήρθε από την Πάτρα, εγώ έτρεμα. Έχει γούστο, λέω, να βρει και καμιά παρακατιανή. Σκοτωμός θα γινότανε. Ευτυχώς όμως, ο εφιάλτης πέρασε. Δεν έχει με καμία τίποτα. Ευτυχώς. Όταν έπεσε η Βενετία, άρχισαν λίγο-λίγο να χάνουν τα προνόμια τους. Ήρθαν οι ξένοι, ήθελαν να αναδείξουν τους δικούς τους. Σιγά-σιγά, χάθηκαν όλα.
Όταν έγινε η ένωση με την Ελλάδα, κανείς από την κοινωνία μας δεν την ήθελε. Το τι έγινε εδώ απ' έξω δεν περιγράφεται. Όλοι αυτοί οι ταλέποροι, οι αγράμματοι, να ουρλιάζουν ένωση, ένωση. Άντε τώρα, να σωθεί Θηρεός και το οικόσημο των Τοκαβέλων. Με ελληνικές σημαίες το σκεπάσαμε για να σωθούμε. Μα ο μπαμπάς δεν είναι με τους Λομπαρδιανούς. Είναι, τι να κάνει. Οι Λομπαρδιανοί δεν είναι το κόμμα του λαού. Είναι και λοιπόν. Τότε γιατί είναι μαζί τους και δεν πάει με τους αριστοκράτες, τους Λουραίους. Τους Λομπαρδιανούς τους τυχαίνεται. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μόνο με αυτούς θα γίνει βουλευτής. Κι αν δεν γινότανε βουλευτής, θα είχαμε όλα τα άλλα. Και το γάμο το δικό σου, ε. Αχ, ο κόσμος κυνηγάει τη δύναμη. Και η δύναμη είναι το χρήμα. Οι τίτλοι χωρίς χρήμα δεν αξίζουν φράγκο. Τίτλοι όμως και χρήμα είναι το ιδεώδες. Και έπειτα και ο δικός σου θα ανεβαίνει τα σκαλοπάτια μας με μεγαλύτερο σεβασμό όταν νιώθει πως έχει πάρει για γυναίκα του μια κοντέσα που είναι ο πατέρας της και βουλευτής. Μα ο Βασίλης μ' αγαπάει. Σ' αγαπάει. Ξεχνάει τα καράβια του για μένα. Τα ξεχνάει, τα ξεχνάει. Δηλαδή, δεν θα μ' αγαπούσε αν δεν επρόκειτο ο πατέρας να γίνει βουλευτής. Θα σ' αγαπούσε. Αλλά καλύτερα που είναι ο πατέρας σου και βουλευτής. Σου τα λέω όλα αυτά. Γιατί στείνεις δικό σου σπιτικό, πρέπει να ξέρεις. Σε λίγο θα κάνεις παιδιά. Μερικά από αυτά θα πρέπει να τα συζητήσω και με τον αδελφούλη σου. Αλλά βλέπεις, δεν τον είδα ακόμη από την ημέρα που ήρθε. Φαινόταν κουρασμένος. Θέλει να ξεκουραστεί. Σίγουρα. Αλλά σιγά σιγά έρχεται και η δική του η σειρά και πρέπει να ξέρει. Μη γίνει κανένα λάθος και τραβάμε τα μαλλιά μας κατόπιν εορτής. Αν και ο Τόνης είναι παιδί μας και θα κάνει αυτό που θέλουμε εμείς. Πάω στο δωμάτιό του. Κοιμάται βαθιά. Μα πώς, αυτό συνήθως ξυπνάει νωρίς. Εγώ μπήκα και δεν με πήρε είδηση. Κοντεύουν 10 ώρες. Πάω να δω. Α, κι εγώ να φωνάξω την Ιουλία να τα μαζέψει όλα αυτά. Γιατί σε λίγο έρχεται ο πατέρας σου με το σιορλόμπο. Καλά, τότε κάνω και φεύγω. Ό,τι και να πω, όλα τα παρεξηγείτε. Είπα, αν ιστάζω, θα πέσω να κοιμηθώ όποια ώρα και να είναι. Δεν μπορώ αυτή την τακτική σας, όλα να τα παρεξηγείτε. Σε καλό σου, παιδί μου, σε καλό σου. Η πλάση είναι φτιαγμένη έτσι όπως την ξέρεις. Όπως μας τη μάθανε και σου τη μάθανε. Τώρα, αν εσύ θες να την αλλάξεις, κακό του κεφαλιού σου θα κάνεις. Θα χαλάσει η πλάση επειδή εγώ θα πέσω να κοιμηθώ στις 11 χωρίς να είμαι άρρωστη, ε? Η πλάση όχι. Η κοινωνία όμως και με το ένα του ενού και με το άλλο του άλλου. Άντε να συνονοηθείς. Μανάβης, φρέσκα πατάρια. Τον ακούς? Φρέσκα κρεμιτάρια. 30 χρόνια περνάει κάθε μέρα την ίδια ώρα. Μανάβης. Και λες λοιπόν πως αν δεν περάσει ο Μανάβης θα χαλάσει η πλάση, ε? Η πλάση όχι. Η κοινωνία ναι. Έτσι τα βρήκαμε, έτσι πορευόμαστε. Καλά. Δεν θα πάω να κοιμηθώ, αφού θα χαλάσει η κοινωνία, θα κάτσω όρθια. Έτσι. Αντίκρι, αντίκρι. Εσύ θα πλέκεις, εγώ θα κεντώ. Ας είναι. Ας μιλήσουμε πολιτικά. Ε, άλλο και τούτο. Και τι είμαστε του λόγου μας, άντρες. Και τι είναι το σπίτι μας, μα θες, καφενείο. Σκάω εδώ μέσα. Σε καλό σου, παιδί μου. Σε καλό σου. Κοίτα μη πουντιάσεις. Τι βλέπεις από εκεί? Βλέπω τα καράβια. Βλέπω 3 τρεχαντήρια που μπαίνουν στο λιμάνι. Είναι του άντρα που θα πάρει και βή. Ο Τόνης το λέει? Όχι. Κάποιος που ξέρει πιο πολλά από τον Τόνη. Ποιος? Η Άντζελα, εδώ δίπλα. Άντε. Η κυρία Φωτεινή απλώνει τα ρούχα της. Μπουγάδα έκανε. Α, κύριε Φωτεινή, είναι προκομμένη γυναίκα. Μην ήταν αυτή και θα βλέπες αν μεγάλωναν 6 παιδιά με τον άντρα της τον αχαήρευτο. Τι
Τι έκανε πάλι αυτός και είναι χαϊρευτός. Αυτός κόρη μου, ό,τι φας και ό,τι πεις. Μια δεκάρα δεν έχει στην άκρη. Με έξι παιδιά. Πάλι καλά που καταφέρει να φάει και να πιει. Δεν το κλείνεις, λέω εγώ. Θα παγώσουμε, άντε μπράβο. Όπως ορίζεις. Αλλιώς θα έπρεπε να είναι ο κόσμος. Σαν πώς. Να. Να ζει ο καθένας όπως θέλει. Και με όποιον θέλει. Θεέ μου. Δηλαδή. Όχι, όχι. Να μην χαλάσει πλάση. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα. Όποιος αγαπάει κάποιον, να τον παντρεύεται και να κάνει σπιτικό. Θεέ μου, από μόνος του. Ναι. Δηλαδή να μην του τον δίνουν οι δικοί του. Όχι. Εκείνος δεν θα παντρεύεται. Εκείνος θα τον βρίσκει. Και να μην του τον βρίσκουν οι δικοί του. Όχι, από μόνος του. Μαργαρίτα, Μαργαρίτα. Και θα ρίξει του λόγου ότι η πλάση θα μείνει ανέγγιχτη. Ναι. Αυτό νομίζω. Θα τα καταφέρει η πλάση να τα βγάλει πέρα κι έτσι. Πας μου φαίνεται να κάνεις ρεμπελιό. Χειρότερα. Ολολές και αντιλές. Δεν αντιλέω. Αν όμως γυρεύετε να είναι τα παιδιά σε ευτυχισμένα, πρέπει να τα ρωτάτε και εκείνα τι ακριβώς θέλουν. Ξημερώνει μια μέρα. Κάνεις το σταυρό σου. Λες Θεέ μου φίλε. Και ξαφνικά βλέπεις ότι εκείνη η μέρα δεν ήταν ίδια με τις άλλες. Μεγάλωσες, Μαργαρίτα μου. Μεγάλωσες. Η οικογένεια ημερεύει τον άνθρωπο. Θα ημερέψεις κι εσύ, κόρη μου. Θα ημερέψεις. Ναι, ναι, έτσι είναι. Λίγο ύστερα από την ένωση με την Ελλάδα, η κοινωνία μας χωρίστηκε σε δύο κόμματα. Στο λαϊκό με τον Λομπάρδο και στο αριστοκρατικό με τους Λουραίους. Εμείς, ξάδερφε, έπρεπε να πάμε με το αριστοκρατικό. Εκεί είναι το αίμα μας, εκεί είναι η σειρά μας. Έλα όμως που δεν είχαμε καμιά προοπτική να εκλεγούμε. Ξάδερφε, σε κάλεσα σήμερα για να σου ανακοινώσω την απόφαση μου. Ρικάρντο, ό,τι αποφάσισες δεκτό. Το σώμα μας θα σε ακολουθήσει. Σημασία δεν έχει με ποιον θα είσαι. Σημασία έχει να είσαι βουλευτής. Μα έκανα την απόπειρά μου την περασμένη φορά. Θα πάω, είπα, έτσι όπως μαζί το είχαμε καταστρώσει. Θα πάω, είπα, στην αρχή ανεξάρτητος. Και άμα εκλεγώ, προσχωρώ στους Λουραίους με τη δύναμή μου. Αλλά βλέπεις, καταψηφίστηκα. Και καθάρματα που σου είναι όμως, Καθάρματα. Και να πεις δεν τους είχα εξυπηρετήσει, πόσες φορές δεν βόλεψα τους γιους τους σε θέσεις με ρουσφέτια. Α, ο λαός είναι αγνώμων. Τι περιμένεις, ξάδερφε, από άξεστους ανθρώπους. Η δοκιμή όμως που έκαμες έπρεπε να γίνει. Όπως και το ότι ξαναγύρισες τους λαϊκούς, και αυτό έπρεπε να γίνει. Ναι, ναι, γιατί πρόσεξε. Τη μια φορά τραβάς τη γραμμή σου, τραβάς το δρόμο σου, τραβάς εκεί που είναι η κλίση σου και δεν βγαίνεις. Την άλλη φορά τραβάς πάλι το δρόμο σου και πάλι δεν βγαίνεις. Έως που θα πάει αυτή η δουλειά, είσαι υποχρεωμένος να αλλάξεις παράταξη. Το λαϊκό κόμμα του Λομπάρδου θέλετε, βρε βαρβαροί. Μ' αυτό λοιπόν κι εγώ. Είναι δύσκολο να τον πολεμήσεις το Λομπάρδο. Έχει, βλέπεις, όλα τα προσόντα. Ρήτορ, ευφυής, ικανός. Ξάδερφε, τα αποφάσισα. Θα πάω με τους λαϊκούς έστω και αν τους ηχαίνομαι. Και θέλω την έγκριση και την υποστήριξή σας. Ρικάρντο, σου το είπα. Εμείς είμαστε όλοι μαζί σου. Δεν είναι μόνο ότι ο Λομπάρδος είναι ικανός.
Τον βοηθάει, βλέπεις, και η κατάσταση. Οι Λιουρέοι είναι διαλυμένοι. Δεν έχουν αρχηγό. Ένα ζμάρι από ανίκανους και τυποτένιους. Το μόνο τους προσόν ότι είναι αριστοκράτες. Έτσι, έτσι. Έπειτα, αυτή η κατάσταση βολεύει κιόλας. Τα κόμματα είναι όλα κιόλα δυο. Ό,τι και να αποφασίσει ο λαός, στο τέλος ένα από τα δυο θα ψηφίσει. Το ρεύμα τώρα είναι με το Λομπάρδο. Θα πας με αυτόν. Έτσι και γυρίσει με τους άλλους, πας με τους αριστοκράτες. Η πολιτική είναι πολιτική. Ξάδερφε, παράγινε το κακό. Το οικόσιμο στην πόρτα θα πέσει στο κεφάλι κανενός, κι όμως δεν μπορώ να το φτιάξω. Πρέπει να κολακέψω το λαό να με βγάλει. Η φαμελιά μας πρέπει να πάρει τα πάνω της. Το κορίτσι μας πρέπει να παντρευτεί, δεν πάει άλλο. Ελπίζω τώρα με την εκλογή να τακτοποιηθεί. Ναι, ναι, βέβαια. Όλα θα τακτοποιηθούν. Γιατί εκτός της ανάγκης έχω και μια οικογενειακή παράδοση. Οφείλω να την κρατήσω. Ξάδερφε, κοντεύω τα 60 και να μην είμαι ούτε βουλευτής. Αν στην ηλικία μου είναι υποχρεωμένη να είναι υπουργή. Και εγώ τη ζητάω, μια βουλευτική έδρα ζητάω. Αλίμονο αν δεν την έχω και αυτή. Έχεις δίκιο, Ρικάρδο. Και κοίτα τώρα με την εκλογή να φτιάσεις και το οικόσιμο κάτω. Σε αυτό υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Ένα μικρό πολιτικό πρόβλημα. Λεφτά θα έχω, βέβαια. Πρέπει όμως να ξαναθυμίσω σε αυτούς τους βάρβαρους που θα με βγάλουνε βουλευτή ότι η καταγωγή μου είναι από ευγενής. Σωστά. Αυτό τότε να πέσει. Εγώ τη ροπή του κόσμου προς το λαϊκό κίνημα την είχα μυριστεί από καιρό. Δεν μπορούσα όμως να κουνηθώ όσο ζούσε ο γέρος. Ο γέρος ήταν εναντίον της Ένωσης και την πολέμησε με όλα του τα μέσα. Ένωση θέλαμε, μαύρη ώρα. Μισούσε το λαό και ήτανε με τους αριστοκράτες. Πώς μπορούσα να του πω, να του εξηγήσω ότι το ρεύμα τραβούσε κατά εκεί. Θα με σκότωνε. Ήτανε φοβερός άνθρωπος. Απλησίαστος. Τελικά, ο Ρικάρδο, είναι αλήθεια εκείνο το περιστατικό που λένε ότι έθαψε ζωντανό έναν εργάτη επειδή του κακομίλησε? Όχι. Δεν το πιστεύω. Δεν είναι βέβαιο. Εγώ βέβαια ήμουνα τότε αγέννητος. Εκείνα όμως που είναι πέρα για πέρα αληθινά είναι τα περίφημα γλέντια του. Ξέρω. Ναι, βέβαια, μου τα διηγότανε κατά λεπτός η μάνα μου. Να, μετά από ένα γεύμα που είχε δώσει στον Άγγλο αντινάβαρχο στην πίσω βεράντα του γυαλού, αρπάζει ολόκληρο το χρυσό σερβίτσιο μαζί με το τραπέζι και τα ρίχνει όλα στη θάλασσα. Το γεύμα που σου έκανα, ναύαρχέ μου, του λέει, θέλω να μείνει μοναδικό, και τα ρίχνει όλα στη θάλασσα. Και ο ναύαρχος μου, τι είπε ο ναύαρχος? Τι να πει ο ναύαρχος, έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Είπε μονάχα, ούτε η βασιλής, ούτε η βασιλής. Απίστευτο, απίστευτο. Άλλα χρόνια εκείνα, Ρικάρδο. Τώρα μας έφαγε η πλέμπα και η εργατιά. Δυστυχώς. Πού θα πάει αυτή η ανθρωπότητα και εγώ δεν ξέρω. Βέβαια καταλαβαίνεις ότι αυτά τα καμώματα του γέρου, έστω και σαν θρύλος, είναι γνωστά στον κόσμο του νησιού. Γι' αυτό είμαι αναγκασμένος να τους γλυκομιλώ και να βγάζω το καπέλο μου σε αυτούς τους αγελαίους. Πάντως, το παίζεις περίφημα το παιχνίδι σου. Δεν εννοώ όμως να σκύψω κεφάλι και να κάνω καμιά παραχώρηση στους άλλους αριστοκράτες του νησιού. Μπορεί αυτοί να περισσώσανε μεγαλύτερη περιουσία και περισσότερα χρήματα από μένα. Αλλά εγώ είμαι ο γιος του κόμητα Παύλου το Καδέλου.
Σου το αναγνωρίζουν. Άρα είναι. Μου το αναγνωρίζουν. Ξάδερφε, το ξέρουνε πολύ καλά ότι η ανάγκη και η φιλοδοξία μας έκαναν να συμμαχήσουμε με τον Λομπάρδο για να πάμε ενάντια στους αριστοκράτες. Και δεν αμφιβάλλουνε ότι η γλώσσα που μιλείς στο λαό από τον εξώστη του σπιτιού σου ή από τον μπαλκόνι των γραφείων του κόμματος είναι υποκριτική. Όπως άλλωστε πρέπει να είναι η γλώσσα που μιλεί κάθε άνθρωπος του καιρού μας αν θέλει να προκόψει. Προπάντων, άμα είναι πολιτικός. Είμαι περίεργη. Τι λέει τόση ώρα μέσα ο θείος Λόμπος με τον μπαμπά? Εκλογές έρχονται, δεν καταλαβαίνεις. Καταστρώνουνε τα κατακτόνια σχέδιά τους. Εμψυχώνει ο ένας τον άλλον. Έλα και εσύ να μη σε ακούω. Σε λίγες μέρες θα δεις πάλι τον μπαμπά να φωνάζει από κανέναν εξώστη. Ισχύς μου η αγάπη του λαού. Το ψεύταρο. Καλέ, πότε τα λέει αυτά? Αυτός όλη μέρα τους βρίζει. Δεν θυμάσαι? Κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Η Ελλάς το πρώτον έθνος της γης. Ζήτω το καβέλος από κάτω. Καλά, καλά, μη θυμώνεις μαζί του. Ό,τι κάνει το κάνει για μας. Με συγχωρείς. Αλλά εγώ δεν θέλω μερίδιο από τα λάφυρα αυτής της κυβορίας. Μπορώ να ζήσω μόνος μου, πιο τίμια. Φοβερός, ώρες, ώρες. Τα λάφυρα της κυβορίας. Τι είπες? Και ξαναπες το. Θα ζήσεις μόνος σου? Τι εννοείς θα ζήσεις μόνος σου? Εννοώ χωρίς τη βοήθεια του μπαμπά. Μόνος. Μακριά από το σπίτι? Αν χρειαστεί. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ή εσύ παραμιλάς? Θα ζήσεις μόνος εντελώς? Εντελώς. Ενώ... χωρίς καμιά βοήθεια. Εγώ και μια γυναίκα. Και μια γυναίκα? Παράξενος φαίνεται. Έχεις βρει μήπως κιόλας καμία? Πολύ προχωράς. Είναι τουλάχιστον αριστοκράτησα. Κόρη της μάνας. Ο δικός σου άντρας είναι αριστοκράτης? Πώς, η μαμά ανακάλυψε πως κατάγεται από παλιά οικογένεια ναυτικών. Μπα, η μαμά ανακάλυψε ότι ο γαμπρός έχει 15 τρεχαντήρια. Αυτό ανακάλυψε. Έτσι, ε. Περίπου. Και δεν είναι ευγενής? Υποψιάζομαι στο μυαλουδάκι της μαμάς. Να κάνεις ανωκάτω. Όχι δα, αστεία πράγματα. Ο Βασίλης ένα παλικάρι δυο μπόγια με 15 τρεχαντήρια. Έχει ανάγκη να είναι τάχα και κάποιος ξεπεσμένος κόμις. Τρέλη είσαι, αδερφούλε μου. Τον αγαπάς? Αυτό είναι όλο. Τον αγαπάς? Τον αγάπησα. Τότε η δουλειά είναι τελειωμένη. Τόνι, αυτά που λες μερικές φορές με κάνουν ανωκάτω. Σκοπεύεις δηλαδή να παντρευτείς χωρίς να ρωτήσεις κανέναν? Σχεδόν. Όχι δηλαδή σόν και καλά, αλλά αν χρειαστεί. Μα η μαμά έχει μεγάλα σχέδια για σένα. Πες της σε παρακαλώ με την πρώτη ευκαιρία. Τα σχέδιά της για μένα να τα κρατήσει για τον εαυτό της. Δεν νομίζεις ότι έχω αρκετό μπόι για να τακτοποιώ τις δουλειές μου χωρίς κηδεμόνα? Λες να γίνει κανένα κακό? Ας μην μιλάμε άλλο γι' αυτά. Είμαι πολύ ευτυχισμένη τώρα για να σκέφτομαι μήπως γίνει κανένα κακό. Αδερφούλα μου, μην απελπίζεις. Τι φοβάσαι? Είμαι εγώ κανένας κακούργος για να κάνω πράγματα άσχημα? Τα άσχημα πράγματα γίνονται αυτή τη στιγμή εκεί μέσα, με τον λόγο. Μα πώς μιλάς έτσι, πού το ξέρεις? Πού το ξέρω, ε? Πού το ξέρω? Μα πού ζούμε? Κοντεύει 1890. Μην ξεχνάς πως ο ένας από τους δύο που μιλάνε στο καθιστικό είναι ο πατέρας σου. Δεν το ξεχνώ. Και όπως διαπιστώνεις και εσύ, το να υπακούω αρκετά. Τόνι. Τόνι, πες μου κάτι. Ορίστε. Έλπες όλη τη νύχτα? Ναι. Πού ήσουν? Μαζί της. Θεέ μου. Θεέ μου, πώς μπορείς και κάνεις τέτοια πράγματα? Αδερφούλα μου, αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο.
Το δύσκολο, το ακατόρθωτο θα ήταν να μην είμαι μαζί της. Τόνι, αυτά που λες σε μένα είναι 100 φορές χειρότερα από αυτά που λέει ο θείος λόγος του πατέρα. Για σκέψου. Κι εγώ που νόμιζα ότι ο έρωτας είναι το πιο όμορφο και καθαρό πράγμα στον κόσμο. Και ότι οι κομπίνες και το ψέμα είναι ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει. Ορκίσου μου πως δεν θα κάνεις και δεν θα πεις τίποτα από αυτά πριν από το γάμο. Στορκίζομαι. Σου υπόσχομαι να τα πω όλα πολύ αργότερα. Ίσως να μην χρειαστεί να τα πω και καθόλου. Εξαρτάται από τη σοφροσύνη τους. Ο λαός, θηρίο ανήμερο. Καλά θα ήταν να τον είχαμε κλεισμένο στο κλουβί του. Οι Λοπαρδιανοί, άθροισμα κακούργων. Η κοινωνία μας μετά την Ένωση έπεσε σε άθλια κατάσταση. Όσο για το ελληνικό έθνος... Μην ανησυχείς, Ρικάρντο. Οι ξένοι γρήγορα θα μας απελευθερώσουνε. Και θα ενωθούμε με κάποιον από αυτούς. Ναι, ναι, ναι. Οι προσδοκίες μας βρίσκονται στο στόλο τους. Είχε δίκιο ο γέρος. Γιαγιά, τι σου λέω. Δεν την ακούς. Αλλά εγώ καταλαβαίνω τι έρχεται η άνοιξη. Είναι ακόμα αδύναμη και τρυφερή. Αλλά έρχεται. Οι σπόροι μες στο χώμα, τα μπουμπούκια στους βλαστούς, όλα σκάνε σιγά σιγά, ώσπου να ξεσπάσουν και να διώξουν το χειμώνα. Το νιώθω μες στο στήθος μου, το νιώθω από το βουητό της καρδιάς μου, πως δεν θα αργήσει να έρθει εκείνη η άλλη εποχή. Θα μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα με όποιον αγαπάς. Μπορείς να δίνεις λόγο σε κανέναν. Μόνη και δυνατή. Εσύ και αυτός. Πώς μπορεί να είναι κακό αφού είναι τόσο όμορφο και τόσο αβάσταχτο. Μαργαρίτα, παραμιλάς. Ε, παραμιλάς. Εγώ, Άντζελα, πότε. Έλα έξω να σου δείξω κάτι έγινε στους κήπους. Στους κήπους? Τι έγινε? Έλα έξω, ντε. Μαργαρίτα, πού πας? Θα κρυώσεις. Μην βουλιάζεις, λύσε το παράθυρο. Κλείσε κάτι απάνω σου. Σου λέω κάποιος ήρθε τη νύχτα εδώ. Πέρασε από τον δρόμο και έφτασε στον κήπο σας. Οι φράχτες είναι όλοι χαλασμένοι. Άκουσες τίποτα? Όχι, δεν άκουσα. Θα παραφυλάξω εγώ, θα τον πιάσω. Μα ποιον θα παραφυλάξεις, ποιον θα πιάσεις? Κι αν ήρθε κανένας μια φορά, μήπως θα ξανάρθει. Κλέφτης. Μα δεν λείπει τίποτα. Μόνο κάτι σανό εκεί στο έμπα είναι κάπως αλλαγμένα. Μήπως χάσατε καμιά κότα, κανένα λεμόνι? Όχι, όχι, μην βάλει τέτοια πράγματα ο νου σου. Ο αέρας γκρέμισε τους φράχτες ο νοτιάς. Δεν τον άκουγες όλη νύχτα. Χάλαγε τον κόσμο. Βρήκες πουθενά πατημασιές? Έψαξα παντού. Πατημασιές όμως δεν έχει. Βλέπεις, τι σου λέω. Μου φαίνεται περίεργο. Ο αέρας και έριξε το φράχτη σαν άνθρωπος. Ε, όχι και σαν άνθρωπος. Ο αέρας είναι αέρας. Μυστήρια πράγματα.